Φίλοι μου, γεια χαρά! Με λένε Απόστολο Βακυρτζή και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τους σκληρούς δίσκους στον υπολογιστή σας ώστε να έχετε την πιο καλή και εύρυθμη λειτουργία στο πρόγραμμα Adobe Premiere Pro. Μην καθυστερούμε όμως, πάμε να ξεκινήσουμε. Το καλύτερο είναι να έχετε τουλάχιστον 2 SSD στον υπολογιστή σας. Το ιδανικό όμως είναι να έχετε 3. Ο πρώτος SSD θα έχει τις διάφορες εφαρμογές και το λειτουργικό σύστημα. Εγώ έχω τον Samsung NVMe M2970 EVO, έναν καταπληκτικό SSD που αποδίδει τα μέγιστα, όμως είναι ακριβούτσικος. Τη στιγμή που φτιάχνω το βίντεο, ξεκινάει από τα 120 ευρώ περίπου στα σκουτζομάγαζα. Μιλάμε για την έκδοση με τα 500 GB. Μπορείτε φυσικά να αγοράσετε και έναν απλό SSD όπως ο Samsung 850 EVO, ο οποίος κοστίζει μόνο 75 ευρώ στην έκδοση των 500 GB. Ο δεύτερος τώρα SSD πρέπει να έχει τα Project Files και τα Source Files. Εάν δεν μπορείτε να αγοράσετε και τρίτο SSD, τότε θα αποθηκεύσετε σε αυτό το χώρο και τα αρχεία Media Cache όπως και τα Scratch. Εγώ έχω αγοράσει τον 960 EVO των 500 GB για δεύτερο SSD, αλλά όπως σας είπα και πριν, δεν είναι απαραίτητο. Και ένας απλός SSD κάνει πολύ καλά τη δουλειά. Για να έχετε όμως το ιδανικό αποτέλεσμα, πρέπει να έχετε και τρίτο SSD, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά για τα αρχεία Media Cache και Scratch. Πέραν όμως από την αγορά των SSD, πρέπει να πάμε και στο Premiere και να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Πρώτα, θα αλλάξουμε την τοποθεσία των Media Cache αρχείων. Είναι κάτι που θα κάνετε μία φορά και δεν θα χρειαστεί να ξαναασχοληθείτε. Πατάμε λοιπόν Edit, Preferences, Media Cache. Εδώ έχουμε δύο επιλογές, το Media Cache Files και το Media Cache Database. Πατάμε Browse, επιλέγουμε τον SSD που θέλουμε και Select Folder. Ομοίως, πράττουμε και για το Media Cache Database. Επιλέγουμε Browse, Media Cache and Scratch και Select Folder. Το επόμενο που θα κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε την τοποθεσία των Scratch αρχείων. Δυστυχώς αυτό πρέπει να γίνεται για κάθε project που κάνουμε ξεχωριστά. Πάμε λοιπόν File Project Settings Scratch Disks. Σε αυτή τη στήλη θα πάμε και θα ορίσουμε τον SSD που είναι για τα Scratch αρχεία. Εγώ έχω τον D για αυτή τη δουλειά. Πάω λοιπόν, πατάω Browse και ορίζω τη διαδρομή που επιθυμώ. Κάνω το ίδιο μέχρι κάτω. Πατάω OK και είμαι έτοιμος. Όσον αφορά τα backup αρχεία σας, μπορείτε να τα αποθηκεύετε σε έναν απλό μηχανικό δίσκο HDD. Αυτά λοιπόν φίλοι μου για σήμερα, ελπίζω το βίντεο μου να σας φάνηκε χρήσιμο. Σε όποιον άρεσε ας κάνει ένα like και επίσης ας γίνει συνδρομητής στο κανάλι μου για να έχει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα νέο tutorial. Γεια χαρά!